Με συγχωρείς, βρε, Ανέτα μου. Με την ύφη σου το έχω πάλι. Τι σου έκανε εδώ και τώρα. Αριβάρισε ένας ουρανοκατέβατος από τα Σακλίνης. Λέει ότι είναι πέμπτοξάδελφος της Μερσίνης. Το θέμα είναι ότι έχει στριμώξει μέσα τη μικρή και της γανώνει το κεφάλι με δάφτωνα. Και επειδή την ξέρω καλά τη Μερσίνη, ένα σου λέω. Την ετοιμάζει να του τη δώσει η ανήφη. Και ποιος είναι τόσο κύριος που του ετοιμάζουμε εμείς το κορίτσι μας για νύφη. Ουρανοκατέβατος, σου λέω. Αλλά η Μύρση είναι τρελή και παλαβή μαζί. Εσένα, πώς σου φάνηκε. Δεν μου άρεσαν τα μούτρα του. Κανενός τα μούτρα δεν σου αρέσουν εσένα, αγάπη μου. Τι πράγμα και αυτό θέμα. Καλά. Το μεσημέρι θα φαρμακώσετε μαζί. Θα τον δεις και θα μου πεις. Μάλιστα. Επομένως έχουμε επίσημο μεσημεριανό. Και θα πάω εγώ να φρεσκαριστώ λίγο. Εσύ να μην ανησυχείς, γιατί εγώ τους κυρίους από τα Αγγλίας τους παίζω στα δάχτυλα. Κύριε Νέστορα, δεν το έκλεψα εγώ, σας το ορκίζομαι. Μου φτάνει που βρέθηκε, κορίτσι μου. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Είστε μαζί για να το λύσουμε, Νέστορα. Για μένα έχει λυθεί. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση. Ελένη, είπες για κάποιο σκουλαρίκι.